τον αναπληρωτή καθηγητή του προγράμματος φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο κύριος Χρήστος Πέτρου. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Πέτρου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φανταζόμαστε έχετε διαβάσει κι εσείς αυτή την ανακοίνωση, στην οποία μόλις αναφερθήκαμε. Είναι καλό αυτό, το ότι είναι ένα θετικό στοιχείο? Ναι, σε αναλογία πληθυσμού, η ανακοίνωση, αντιλαμβάνομαι, αναφέρεται σε πόσα άτομα εμβολιάστηκαν ανά 100. Mm-hmm. Και το ποσοστό που αναφέρεται στην Κύπρο είναι αρκετά ικανοποιητικό, πολύ ικανοποιητικό, σε σχέση και με την διαθεσιμότητα των εμβολίων. Είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι τα εμβόλια έρχονται, χορηγούνται και φεύγουν, και αυτό φάνηκε και από την προθυμία του κόσμου να κλείσει ραντεβού και να εμβολιαστεί. Ναι. Βλέπουμε χώρες σε αυτόν τον πίνακα, μεγάλες χώρες που έχουν μεγάλη διαθεσιμότητα, έχουν πάρει πολλές δόσεις εμβολίων και τα διατηρούν στο ψυγείο και δεν μπορούν να τα διαθέσουν, είτε γιατί υπάρχει απροθυμία από τον κόσμο, είτε γιατί το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα δεν είναι αποδοτικό. Ναι, βλέπουμε και τις ανακοινώσεις ότι απόψε μάλλον καταφθάνουν και οι πρώτες δόσεις από το εμβόλιο της εταιρείας Moderna. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως και από την AstraZeneca έγινε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Παρά τα αυτά, κύριε Πέτρου, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η Κύπρος θα πρέπει να προμηθευτεί επιπλέον εμβόλια. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η Κύπρος θα προμηθευτεί τα εμβόλια που της αναλογούν από τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση για να προμηθευτούμε εμβόλια από άλλες πηγές, αφού ακόμη δεν μπορεί να είναι καμιά εταιρεία στη θέση να πουλήσει εμβόλια εκτός των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να είναι εφικτό τους επόμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά εμβόλια για να προμηθευτούμε. Όταν και δεν λέτε μπορούμε να πάρουμε εμβόλια. Από τις πηγές, εννοείται τις εταιρείες ή εννοείται και τα υπόλοιπα κράτη? Γιατί έγινε και μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει ή αν μπορούμε τέλος πάντων να προμηθευτούμε εμβόλια από το Ισραήλ. Τα εγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ισραήλ. Και απαντώ με μια ερώτηση σε όλους αυτούς. Το Ισραήλ έχει τελειώσει τους εμβολιασμούς και έχει περίσσευμα εμβόλια? Άρα μπορεί και να μην προμηθευτούμε από το Ισραήλ. Από την πολιτική ηγεσία τουλάχιστον δόθηκαν κάποιες τέτοιες ελπίδες. Δεν είμαι πολιτικός εγώ για να δίνω ελπίδες. Όχι, εσείς δώστε μας την επιστημονική απάντηση. Ναι. Εγώ λέω ότι αν το Ισραήλ έχει περίσσευμα εμβόλια και θέλει να μας δώσει, είναι καλοδεχούμενα. Μάλιστα. Ναι, τώρα κύριε Πέτρου, πότε προβλέπετε ότι θα εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού? Μπορείτε να μας δώσετε μια ακριβή ημερομηνία? Δεν μπορεί κανένας να δώσει τέτοια ημερομηνία και θα ήταν ανεύθυνο από μέρους μου να πω σε τέτοιες προβλέψεις. Όταν είναι διαθέσιμα τα εμβόλια, αυτή είναι η οδηγούσα δύναμη. Το να έχουμε εμβόλια, τις δόσεις που χρειάζεται και για να εμβολιάσουμε το 70% του πληθυσμού, αντιληπτό ότι χρειαζόμαστε περίπου 1,5 εκατομμύριο δόσεις εμβολίου. Αυτό θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου. Δεν μπορεί κανένας να κάνει κάποια πρόβλεψη, αν δεν εγκριθεί και τη Άστρα αλλά και άλλα εμβόλια στη συνέχεια. Σίγουρα δεν θα είναι σύντομα. Και πόσο θα μας στοιχήσει, κύριε Πέτρου, το γεγονός πως έχουμε βάλει, αν όχι όλα, τα περισσότερα όμως αυγά μας, ας μου επιτραπεί ο όρος, στο καλάθι της AstraZeneca? Είναι πολλά τα αυγά που μπήκαν στο καλάθι της AstraZeneca. Ευτυχώς προχωρά τώρα η αδειοδότησή της. Οι ελπίδες που υπήρχαν, οι προσδοκίες που υπήρχαν ότι η AstraZeneca θα ήταν η πρώτη εταιρεία που θα έπαιρνε την άδεια, και επειδή θα έχει και τα περισσότερα εμβόλια που τα έχει ήδη έτοιμα, τα έχουν παρασκευάσει τις προηγούμενες μήνες, αυτό έρχεται να μετριάσει από την πραγματικότητα που λέγαμε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε πριν δούμε τα δεδομένα και πριν ολοκληρωθεί η κλινική μελέτη. Ευτυχώς φαίνεται ότι προχώρησε αυτή η διαδικασία. Έχουν υποβάλει την αίτηση για την άδεια σήμερα. Θα υπάρχει άδεια, η γνωμοδότηση, ας μην προκρίνουμε, η γνωμοδότηση όταν θα πάρουν την άδεια στο τέλος του μήνα, που θεωρώ ότι θα την πάρουν, να δούμε τους όρους της κυκλοφορίας του εμβολίου, σε ποιους πληθυσμούς μπορούν να γίνουν, και σίγουρα είναι το εμβόλιο που θα κάνει τη διαφορά με τις πολλές εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις που μπορεί να μας διαθέσει. Μάλιστα. Τώρα και κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε αν υπάρχει μηχανισμός διαχείρισης, εσείς που παρακολουθείτε, είστε και μέσα στις ομάδες, ώστε οι μαζικοί εμβολιασμοί να γίνονται άμεσα, κύριε Πέτρου. Δηλαδή με το που φτάνουν τα εμβόλια να γίνεται ο εμβολιασμός. Αν και βλέπουμε ότι μόλις ανοίγει η πύλη του Υπουργείου Υγείας για να γίνονται οι εμβολιασμοί, αμέσως εξαντλούνται τα ραντεβού μέσα σε μισή ώρα. Αυτά όλα δεν είναι προβληματικά? Σας είπα, η οδηγούσα δύναμη είναι ο αριθμός των εμβολίων. Από τη στιγμή που μέχρι στιγμής, ακόμα και χτες, που είναι Δευτέρα, παίρνουμε τα εμβόλια της Pfizer που έχει 6.800 δόσεις, άρα 3.400 άτομα
μπορούν να εμβολιάζονται κάθε εβδομάδα. Είναι αντιληπτότητα, θα εξαντλούνται σύντομα το ραντεβού. Ναι. Σήμερα έρχεται το εμβόλιο της Moderna, λίγες δόσεις, αλλά μια σημαντική ποσότητα, 1.200 άτομα, που είναι 600 δόσεις. Και ένα άλλο σημαντικό, το οποίο ναι. έχει διαλάθει ενδεχομένως της προσοχής της κοινή γνώμη, είναι ότι πλέον από την περασμένη Παρασκευή έχουμε κερδίσει μία δόση. Από την τροποποίηση της άδειας από το εμβόλιο της Pfizer, πλέον Μάλιστα. το κάθε φιαλίδιο μπορεί να βγάζει και έκτη δόση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα και οι παραλαβές θα εμβολιάζεται περισσότερος κόσμος. Και πρέπει να γίνει κάποια στιγμή να εμβολιάζονται και να εμβολιάζουν και οι προσωπικοί γιατροί, κύριε Πέτρου, κατά την άποψή σας. Η άποψή μου είναι σαφής και σίγουρα αυτό συζητείται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σε κάποια φάση, αλλά όχι όμως με τα εμβόλια αυτά που χρειάζονται ειδικού χειρισμού. Ενδεχομένως με τα επόμενα εμβόλια, τα οποία είναι πιο εύκολο χειρισμού και είναι παρόμοια με τα εμβόλια της γρίπης, ο χειρισμός τους και η αποθήκευσή τους, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μάλλον αισιόδοξη είναι η εικόνα που μας δίνουν και οι ειδικοί σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Το κρίσιμο μέγεθος είναι η ποσότητα των εμβολίων. Είναι η ποσότητα των